κάποιες φίλες της Ιωάννας και επίσης γνωστές και επίσης προσκεκλημένες αυτής εδώ της εκπομπής, Άρη μου, Άρη. Όπως η κυρία Αλεξάνδρα Παναγιώτερη, η οποία χτες έδωσε... Μην κάνεις το χαμομιλί. Εμένα δεν είχε έρθει. Το χαμομιλάκι δεν είχαμε κιού, είχα κάνει συνέντευξη. Όχι, είχε έρθει η Αλεξάνδρα Παναγιώτερη και είχε τα πόδια της έξω με ένα ανοιχτό παρεό, το είχα δει εγώ, στη τηλεθεάτρια και κριτικός. Νομίζω ότι έχει υπάρξει και μοντέλο της εκπομπής. Φυτώριο το πρωινό. Μάλιστα. Φυτώριο. Ο πανιόνιος του μόντελινγκ. Η Αλεξάνδρα Παναγιώτερη έδωσε μια συνέντευξη στο Happy Day. Θα ακούσουμε και το. Στον Άλφα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της, όπου καταδίκασε τη συγκεκριμένη ενέργεια της Ιωάννας και είπε ότι η ίδια δεν θα το έκανε αυτό. Να δούμε λίγο το απόσπασμα για να ακούσουμε ακριβώς τι είπε η κυρία Παναγιώτερη. Και να το συνεχίσουμε. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει σοβαρός λόγος, ναι. Γιατί θεωρώ ότι εντάξει, το σχολιάσαμε, φτάνει. Όχι, όχι. Υπάρχει σοβαρός λόγος. Αν υπάρχει λόγος. Για να το λέει η Αφροδίτη, συμβαίνει κάτι. Κάνω πίσω. Μία φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είχε δει η Ιωάννα στο νήτη. Εντάξει, είναι κάτι που ήταν άσχημο, σίγουρα. Γιατί στην ουσία είναι ένα μνημείο πολύ σοβαρό που ο κόσμος το έχει συνδέσει με άλλα γεγονότα. Δεν θα το έκανα. Δεν γνώριζες. Εσύ γνώριζες το μνημείο αυτό του ολοκαυτώματος που έγινε. Το γνώριζα. Θα το επισκεπτόμουν σίγουρα αν πήγαινα, αλλά δεν θα έβγαζα φωτογραφία. Μάστε, είναι ξεκάθαρη η γυναίκα και φίλη. Η ομάδα της εκπομπής, συνεργάτες της εκπομπής, μπήκαν να δούνε λίγο τη φωτογραφία, να δούνε και τα σχόλια αν συνεχίζονται ή μη τυχόν αν άλλαξε γνώμη και την απέσυρε. Και έπεσε το μάτι τους επάνω σε ένα σχόλιο της Αλεξάνδρας Παναγιώτερου συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία λέει, γράφει. Προφανώς, βάζει το λεγόμενο της. Have fun. Α, ξεκάθαρη καταδίκη. Έγραψε η Αλεξάνδρα Παναγιώτερου have fun και μετά είπε πριν ότι από τέσσερις ημέρες είναι πρόβλημα. Αυτό το σχόλιο. Υπάρχει πρόβλημα. Να έρθει καλεσμένη τώρα στην εκπομπή να μας εξηγήσει. Τώρα, αύριο. Παιδιά, προλαβαίνουμε. Αλλάζω και λέω, ρε παιδιά. Τι. Εντάξει, αλλάζω και λέω. Είπα ξυπά. Την παρόλα. Λίγο πολύ γρήγορα να κοροβιλάει. Η Παναγιώταρου θα κολλώσει. Παιδιά, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Προφανώς η κυρία Παναγιώταρου είναι πολύ συμπαθητική. Θυμάμαι, μιλούσε με τον σύζυγό της στον πλαστικό χειρουργό και το θυμάμαι καλά. Προφανώς είδε τη φίλη της, της έγραψε have fun γιατί αυτό σκέφτηκε. Την κυρία Παναγιώτερου θεωρώ ότι δεν την ένοιαζε να δει πού βγήκε η φωτογραφία, πώς βγήκε το μοτίβο και όλα αυτά. Είδε που έγινε ο χαμός. Ο ντόρος. Ο χαμός ο μαύρος, γιατί πέσανε να φάνε την Ιωάννα του και σου λέει: είναι δυνατόν να βγω τώρα να εκτεθώ. Απλά προφανώς ξέχασε να σβήσει το have fun. Πω, τέτοιοι φίλοι. Εκεί να σε στηρίξουν. Εσύ τώρα δεν συμφωνεί αυτό. Μπήκαν οι συνεργάτες μας. Είναι ο λογαριασμός της κυρίας Παναγιώτερου, γιατί καμιά φορά γίνονται και παρεξηγήσεις. Μπορεί να είναι ένα fan club, μπορεί να είναι ένα ψευδόνιμο, ένα τρόλ, οτιδήποτε. Όποιος πατήσει επάνω στο όνομα, τον οδηγεί στον επίσημο λογαριασμό της κυρίας Παναγιώτερου, που έχει και εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, πάντως να τη δώσουμε ένα θέμα. Προφανώς ίσως δεν κατάλαβε ότι αυτή η φωτογραφία είναι από το μνημείο ολοκαυτώματος, υποψιάζομαι. Ναι, να μην είχε δει το πού και να μην είχε καταλάβει. Δεν είδε πού είναι. Δεν κατάλαβε πολύ εύκολα. Είδε τις αντιδράσεις. Παιδιά, και εγώ πατάω like πολλές φορές και χωρίς να δω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε λίγο. Πατάω σε όλους like. Ή αν κάνουμε το λάθος, μετά να το τσεκάρουμε. Γι' αυτό, σε αυτούς τους ακολουθούν, πατάω, είναι το like, είναι... Και μάλιστα υπάρχει και απάντηση στο σχόλιο της κυρίας Παναγιώτερου από την Ιωάννα Τούνη, που λέει, σε ευχαριστώ αγάπη μου, σε ευχαριστώ γλυκιά μου, σε ευχαριστώ κορίτσι μου, δεν θυμάμαι τι λέει, σε ευχαριστώ. Να το. Τώρα που, καταδίκασε. Όμορφη μου. Παιδιά, έκανε το κουτούμπα. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιο το πρόβλημα. Κοιτάξτε, με αυτά και με αυτά, αυτή τη στιγμή όμως η Ιωάννα Τούνη, οφείλω να το παραδεχτώ, είναι ένα hot πρόσωπο. Μπορεί να έρθει να είμαστε. Αν θέλει δηλαδή. Μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει. Ναι, φωτογραφίε βάλω στον υπτήρα. Να μα πει γιατί το έκανε. Ευχαριστώ, αλλά εγώ όταν καλώ το όποιο κορίτσι. Το κάνει με την καρδιά σου και το ξέρω. Δεν το κάνω επειδή έχει προκύψει ένα θέμα επικαιρότητα και να το βάλω στη γωνία.